Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαστε πάλι εδώ σήμερα να συζητήσουμε ένα μείζον θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο, είτε γυναίκες είτε άντρες, το οποίο είναι η τριχόπτωση. Είμαστε εδώ να σας δώσουμε 2-3 συμβουλές επάνω σε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι λάθος η χρήση από εμάς προς το μαλλί μας, είτε είναι για την τροφή του μαλλιού, είτε είναι η συμπεριφορά μας. Όπως είναι το σκούπισμα των μαλλιών, εμείς οι άντρες, ειδικά όταν βγαίνουν παραλία ή από την μπανιέρα, να ξύνουμε το κεφάλι μας δίχως αύριο. Αυτό προκαλεί μεγάλη ζημιά στην τρίχα και με το θύλακα και ως αποτέλεσμα η τρίχα πέφτει, κλείνει ο θύλακας μαζί με τους μυρματογόνους αδένες που περιέχει, κλείνει, το βοηθάμε περισσότερο, άμα έχουμε και λιπαρό δέρμα γίνεται μεγάλη ζημιά. Αυτό λοιπόν θα γίνει μετά τα 30, αν συμβεί. Οτιδήποτε ισχύει για κληρονομικά είναι μέχρι τα 19 μας 20 θα έχουν συμβεί τα πάντα. Δηλαδή θα έχει πέσει το μαλλί μας στο στάδιο που θα έχει πέσει για τα επόμενα χρόνια. Όταν φτάσουμε λοιπόν στα 30 με μαλλί, δεν γίνεται μετά να χάσουμε μαλλί. Γιατί στα 30 σταθεροποιούνται οι ορμόνες μας, εμάς τους άντρες τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα, ό,τι θα γίνει επάνω στο μαλλί και θα πέσει, θα είναι από ευθύνη δική μας. Είτε είναι κακά προϊόντα, είτε ένα παφαλάντος σε νερό, αν είναι ναυτικός ο άνθρωπος, αν είναι σε εργοτάξιο και φοράει κράνος και πολλά άλλα τα οποία επιβαρύνουν πάρα πολύ την τρίχα μας και παράλληλα χωρίς να τη φροντίζουμε. Αυτό έχει αποτέλεσμα να μην μείνει σε πάρα πολύ μεγάλο σημείο πάνω στο κεφάλι μας τρίχα. Και απορούμε όταν το χάσουμε γιατί το χάσαμε. Αυτοί οι παράγοντες είναι πάρα πολύ σοβαροί για να τους προσπεράσουμε και να πούμε ότι δεν έχουν ευθύνη για περαιτέρω τριχόπτωση μετά από ηλικία που ξέρουμε ότι σταθεροποιούνται οι ορμόνες μας και ξέρουμε ότι δεν υφίστανται να έχουμε μεγάλη τριχόπτωση. Πέραν από αρρώστια, πέρα από στεναχώρια, πέρα από έλλειψη σιδήρου, και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά εννοούνται. Για όσους δεν τα ξέρουν, τα αναφέρουμε πάλι. Ό,τι υπάρχει στη φύση είναι φυσικό. Ό,τι δεν υπάρχει και υπάρχει από κατασκευή ανθρώπινη, καταλαβαίνετε ότι οι επιπτώσεις κάπου θα χωλαίνουν. Από εκεί και πέρα, εσείς επιλέγετε τα προϊόντα σας. Είναι πιο ακριβά γιατί έχουν καλύτερες ύλες, τα ελληνικά περνάνε ελέγχους. Έχουν άλλες τιμές εδώ, η αγορά μας, είμαστε άλλο πράγμα. Αυτά που έρχονται απ' έξω έρχονται με ένα τιμολόγιο. Και δεν ξέρουμε τα περαιτέρω που μπορούμε να μάθουμε εδώ για τον κατασκευαστή κτλ. Όπως φτιάχνουμε εμείς τα προϊόντα μας και όπως φτιάχνουν και άλλοι συνάδελφοι με εργαστήρια στην Ελλάδα, τα οποία είναι και εγκεκριμένα και έχουν και γνώση επάνω στο αντικείμενο. Όσον αφορά λοιπόν τους παράγοντες από εμάς, θα πρέπει να προσέξουμε πώς συμπεριφερόμαστε στην τρίχα μας. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι από μέταλλο, αλλά είναι ένας ζωντανός οργανισμός, ο οποίος πρέπει να τον έχουμε πάνω μας, είναι η ομορφιά μας, είναι η χάρη μας, είναι τα πάντα μας. Φροντίστε να είναι λαμπερό, γιατί δείχνει υγεία, ένα λαμπερό μαλλί δείχνει υγιή άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν οι άνθρωποι που παίρνουν φαρμακευτικές αγωγές για χρόνια και ειδικά για ψυχολογικά θέματα, χάνουν το μαλλί τους θέλοντας και μη, διότι αυτά τα φάρμακα και όλο αυτό καταλήγει εκεί. Όπως λοιπόν υπάρχει και εξέταση αυτή τη στιγμή που με μια τρίχα σου μπορεί να βρουν τι έχεις καταναλώσει και τι έχεις καταχρήσει στη ζωή σου μέχρι σήμερα. Εκεί να καταλάβουμε ότι όλα εκεί καταλήγουν, γι' αυτό βλέπουμε ανθρώπους χωρίς μαλλιά και χωρίς αυτό που πρέπει να έχουν. Από εκεί και πέρα αυτά που πρέπει να προσέχουμε είναι σίγουρα τα προϊόντα μας και σίγουρα πώς συμπεριφερόμαστε εμείς στην τρίχα μας. Διότι η τρίχα μέχρι την άκρη της είναι ζωντανός οργανισμός. Είναι σαν τα νύχια μας, απλά τα νύχια βγαίνουν σε νεκρή μορφή. Από μέσα είναι σαν την τρίχα. Μεγαλώνουν και βγαίνουν και τα βλέπουμε και τα κόβουμε. Έτσι είναι λοιπόν και τα μαλλιά. Απλά τα μαλλιά είναι ζωντανά από τη ρίζα μέχρι την άκρη. Και όσο απομακρύνεται η ρίζα από την άκρη, αυτό ισχύει και για τις γυναίκες, να το ακούσετε, ότι δεν τρέφεται η τρίχα. Γι' αυτό και συνήθως κάτω-κάτω οι τρίχες δεν κρατάνε χρώμα κτλ. Κτλ. Αν θέλετε να αναλύσουμε κάποιο θέμα με το θέμα των βαφών, γράψτε στα σχόλια τι θέλετε και εμείς θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό. Εν ολίγης, πρέπει να προσέξουμε τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε και σίγουρα το πώς συμπεριφερόμαστε και στο ξεμπέρδεμα και στο σκούπισμα στα μαλλιά μας. Ειδικά οι άντρες, οι οποίοι ξεκινάνε έναν αγώνα με την πετσέτα, λες και τους είπαν ότι έχει το κεφάλι βιτριόλι. Λοιπόν, ας τα αφήσουμε αυτά για να προχωρήσουμε να έχουμε όλοι μαλλί, να μεγαλώνουμε, να είμαστε και εμείς ευχαριστημένοι που σας κουρεύουμε και εσείς που έχετε μαλλί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε για άλλη μια φορά. Κάντε like, κάντε subscribe, βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερα πράγματα και για εμάς και για εσάς. Γεια σας.